Κοιτάξτε, οι απογευματινές ώρες που έχουμε βάλει να έρχονται οι δικηγόροι εδώ πέρα για να μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε απορία και εργασιακό πρόβλημα των πολιτών και των εργαζόμενων της Καβάλας ξεκίνησε να λειτουργεί από αρχές Οκτώβρη και θα το κρατήσουμε μέχρι όσο μπορούμε και το καλοκαίρι, όσο μεγαλύτερο βαθμό γίνεται. Οι μέρες που λειτουργεί είναι Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα. Δυστυχώς όμως, από τις 5.30 μέχρι τις 7. Δυστυχώς όμως θα περιμέναμε να έχουμε περισσότερο κόσμο που να έρθετε και να ενδιαφέρεται για το εργασιακό του μέλλον και να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε και στα εργασιακά του προβλήματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αν είναι τόσο πολύ φοβισμένος ο κόσμος. Το λέμε ξεκάθαρα ότι εδώ όποιος εργαζόμενος έρθει δεν θα βγει το όνομά του, ούτε θα βγει στην κοινή θέα να πούμε ότι ήρθε και έκανε μια καταγγελία. Απλά θα είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε. Πιστεύετε ότι αυτό έχει σχέση και με κάποια έλλειψη εμπιστοσύνης προς το εργατικό κέντρο με δεδομένες και τις εμπειρίες ενδεχομένως που έχει από προηγούμενα χρόνια από το εργατικό κέντρο, ή θεωρείτε ότι παίζει ρόλο ότι κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι καλύτερα πάω σε έναν ιδιώτη δικηγόρο που μπορεί να ξέρει κάποια άλλα πράγματα για τα εργασιακά? Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Ο κόσμος γενικά από το συνδικαλιστικό κίνημα έχει απογοητευτεί και κάπου έχει το δίκιο του. Με την έννοια το ότι στα τόσα χρόνια, αυτά τα 6 χρόνια της οικονομικής ύφεσης και των μνημονίων, έχει περάσει πάρα πολλά ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος, κυρίως ο εργαζόμενος, και πολλές φορές δεν έχει βρει λύση στο πρόβλημά του. Με αποτέλεσμα να μην πιστεύει πλέον στους θεσμούς. Η προσπάθεια που κάνουμε εμείς πλέον είναι να μεταφέρουμε το μήνυμα στον κόσμο ότι πρέπει να αρχίσει να πιστεύει τους θεσμούς και ότι αυτοί οι θεσμοί είναι ο σύμμαχός του. Ότι στη δύσκολη στιγμή του εργασιακού του βίου θα είμαστε δίπλα του με όποιο τρόπο χρειαστεί. Ακόμα θα πάμε και σε τριμερείς, αν χρειαστεί, να το στηρίξουμε για τα εργασιακά του συμφέροντα. Μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποια ενδεικτικά νούμερα για το πόσοι έχουν? Είναι μικρός ο αριθμός. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τις 20 επισκέψεις. Και πιστεύω ότι κυρίως ο κόσμος θα έρθει μετά την κατάθεση του νέου νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό για να λύσει τις απορίες του κυρίως για το κομμάτι το ασφαλιστικό. Αλλά δεν είναι μόνο το ασφαλιστικό. Έτσι. Και φυσικά και θα δώσουμε πληροφόρηση όσο μπορούμε για το ασφαλιστικό, όσοι έρθουν εδώ πέρα να πάρουν μια πληροφόρηση. Και βέβαια να διευκρινίσω και να πω ότι οι δικηγόροι που είναι εδώ είναι εθελοντικά. Δίνουν την πρώτη βοήθεια, λύνουν τις πρώτες απορίες και μετά από εκεί πέρα, αν κάποιος θέλει περισσότερα πράγματα για το ασφαλιστικό, μπορεί να απευθυνθεί και στους δικηγόρους με πιο πολύ χρόνο και με μεγαλύτερη πρωτοβουλία να δουν τι ακριβώς συμβαίνει ο καθένας για το πρόβλημά του. Αλλά εδώ περισσότερο είναι για να λύσουμε και εργασιακά προβλήματα. Ναι.